Σε 30 δεύτερα. Δύο αποκαλύψεις. Ναι, ναι. Ερώτηση των ανεξαρτήτων Ελλήνων προς τον κύριο Βορουφάκη και τον κύριο Μάρδα, τεχνικής φύσεως. Ναι. Αποκαλύφθηκε στα πρακτικά και τα έχω μαζί μου, τα έχω στείλει και σε εσάς, κύριε Αυτιά, από χθες, ότι η απόρριτη επιστολή δεσμευτική της Ελλάδος της δίμηνης τεχνικής παράτασης του Δεκεμβρίου ναι. δεν υπάρχει στο Υπουργείο. Και τα υπάλληλοι αρμόδιοι του Υπουργείου είπαν στον κύριο Βαρουφάκη ότι ναι. αυτή η επιστολή την έχει πάρει και ως χαρτόβελη σπίτι του. Μάλιστα. Διότι προβλέπεται από το πρωτόκολλο. Είναι μια επιστολή η οποία ζητήσαμε με δεσμευτικά να μας δώσουν τη δίμηνη παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Πράγμα το οποίο είναι παράνομο. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν μπορεί να το εξηγήσει. Βέβαια, του είπαν ότι είναι σύνομο, αλλά εμείς, αν ανεξάρτητοι Έλληνες, θα ζητήσουμε να την φέρουμε, διότι Μάλιστα. πρέπει να διαβάσουμε όλοι. Τι, σε και η δεύτερη αποκάλυψη ποια είναι? Και η δεύτερη ήταν σε ερώτησή μου στον κύριο Μάρδα για τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕ τα τελευταία ναι. 4 χρόνια, 3,2 δις, εάν πήγαν να εξυπηρετήσουν το χρέος ή αν το απομείωσαν ονομαστικά. Μάλιστα. Μετά από ενδελεχή έλεγχο έχει χαθεί περίπου 1 δις και δεν είναι σίγουρο αν τα 2 δις πήγαν Μάλιστα. μέσω 2 λογαριασμού σε εξυπηρέτηση του χρέους. Μάλιστα. Αυτά Βάζουμε είναι τελεία εδώ. Τραγικά που έχουν συμβεί. Βάζουμε τελεία. Και θέλω δεν μπορεί ένας υπουργός, όχι, αυτό το κράτος για να είναι σύνομο, απαγορεύεται ένας υπουργός να παίρνει στο προσωπικό του αρχείο επιστολή δεσμευτική του ελληνικού δημοσίου Μάλιστα. και να μην αφήνει αντίγραφο στο Υπουργείο. Πάμε στον κύριο Λικούδη. Κύριε Λικούδη.